Κάνει το σουτ και τελικά ο Κοτσιόπλος μπλοκάρει. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον παλιά για τον Τουρσουνίδη. Τουρσουνίδης τώρα βγάζει τη σέντρα. Έγινε το λάθος. Κουίν. Μπάλα τελικά out. Για τον Γιουκούδη. Και αυτός για τον Βαν Χάμ. Πέρασε παλιά για τον Τουρσουνίδη. Σε καλή θέση ο Τουρσουνίδης. Πλασάρι γκολ. Το 1-0 για την ομάδα του ΠΑΟΚ στο 15ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ο Γιώργος Τουρσουνίδης με αυτόν τον υποδειγματικό τρόπο έστειλε την μπάλα στα δύο του Πιερικού. ΠΑΟΚ Πιερικός 1-0. Βαν Χάμ, Κουίν. Η παλιά για τον Τουρσουνίδη. Τουρσουνίδης τώρα για τον Ζουμπούλη. Πλασάρι. Γκολ. 2-0 για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Στο 16ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Η σειρά του Πάρη Ζουμπούλη έστειλε την μπάλα στα δύο του Κοτσιόπουλου. ΠΑΟΚ Πιερικός 2-0. Βαν Χάμ, Κουίν την κεφαλιά για τον Ζουμπούλη. Κάνει το σουτ. Τελικά η μπάλα φεύγει out. Ζαγοράκης. Παλιά για τον Κουίν. Κεφαλιά για τον Τουρσουνίδη. Σε καλή θέση. Κεραυνοβολή. Γκολ. Το 3-0 για την ομάδα του ΠΑΟΚ στο 40 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ο Μίκη Κουίν έστρωσε στον Γιώργο Τουρσουνίδη. Αυτός με σούτ έστειλε την μπάλα στα δύο του Κοτσιόπουλου. ΠΑΟΚ Πιερικός 3-0. Κουίν για τον Βαν Χάμ. Βγάζει τη σέντρα για τον Σαγοράκη που είναι σε καλή θέση. Κάνει το σούτ. Την μπάλα στα δίχτυα. Το 4-0 για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Με αυτό το σουτ του Θόδωρου Ζαγοράκη, ο Κοτσιόπουλος ευνηδιάστηκε. ΠΑΟΚ Πιερικός 4-0. Στασιάδης τώρα που προωθείται. Θέλει να περάσει. Έκοψε ο Φθημιάδης. Ραντούλοβιτς τώρα. Πιερικός μπροστά. Πάντα Ραντούλοβιτς. Ευθυμιάδης κάνει το σουτ. Out. Παλιά για τον Αντώνα, ωραία προσπάθεια από τον Αντώνα, Κουτρούλης το φάουλ, άφησε το πλεονέκτημα της Γιώχανσον, βγάζει σέντρα, κεφαλιά από τον Κουίν, η μπάλα στα χέρια του Κοτσιόπουλου. Αντώνα σε αυτό το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, έδιωξαν οι παίκτες του Πιερικού, εκεί που είναι ο Γιώχανσον, ετοιμάζεται, κάνει και το σουτ, Μίκ Κουίν, γκολ, αλλά ο επόπτης έχει σηκώσει τη σημαία, το διαιτητής κύριος Δούρος σημειώνει τον Άγγλο Φόρ σε θέση offside. Ζουμπούλης, Γιώχανσον. Ο Δανός βγάζει τη σέντρα, αυτοκόλλα από τον Ευθυμιάδη. Στο 40 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, Ευθυμιάδης στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδος του. ΠΑΟΚ Πιερικός 5-0. Και αν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ είχαν εύκολο σχετικά έργο, δεν ήταν το ίδιο εύκολα τα πράγματα σήμερα και για τον Άρη. Ο Άρης που κέρδισε τελικά, αφού δυσκολεύτηκε όμως αρκετά, το Ρέθυμνο με 2-1. Με τον Πορφύρη γίνεται παλιά για τον Μπακίτα. Μπακίτα σε καλό σημείο σουτάρει και ανοίγει το σκορ. Ανοίγει το σκορ ο Μπακίτας, έγινε παλιά από τον Πορφύρη. Μπήκε στη μεγάλη περιοχή. Πλάσαρε τον Κατεργιανάκη, τον τερματοφύλακα του Άρη, στο 42ο λεπτό της συνάντησης. Κερδίζει γίνεται η παλιά για τον Τζάτζο. Μπαίνει ο Τζάτζος μέσα στην μεγάλη περιοχή, σουτάρει και ισοφαρίζει ο Μάκη Τζάζος σε μια ατομική προσπάθεια. Πήρε την μπάλα, μπήκε μόνο στη μεγάλη περιοχή της ΕΑΡ. Πλάσαρε τον Καλαμάκη, τον τερματοφύλακα της ομάδας του Ρεθύμνου, ισοφαρίζοντας το σκορ στο 57ο λεπτό. Τζάτζος κλέβει για τον Μαυρογεννίδη. Μαυρογεννίδης προσπαθεί να ξεφύγει. Γίνεται λίγα να πέσιμο, παίζεται λέει ο κύριος Αστερής και υποδεικνύει κόρνερ. Περιμένει ο Κούβαλης αριστερά, προτιμά να κάνει τη σέντρα ο Κοφίδης. Ιβάν, γίνεται το πέσιμο και είναι το πέναλτι από τον κύριο Αστερή. Στο 86ο λεπτό μετά τη σέντρα του Κοφίδη, ο Ιβάν βρέθηκε στο έδαφος από τον Μιχαηλίδη. Γιώργος Στρατιλάτης απέναντι στον Καλαμάκη και η μπάλα στα δίχτυα. 2-1 για τον Άρη στο 87ο λεπτό με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Γιώργου Στρατιλάτη. Και αν ο Άρης δυσκολεύτηκε να κερδίσει, ο Πανιώνιος έχασε. Δεν έκανε καθόλου καλή εμφάνιση η ομάδα της Νέας Σμύρνης και ιτήθηκε μέσα στην έδρα της από τον Πανετωλικό με 1-2. Έγινε εκεί το λάθος από τον Βόκολο, με λάθος στον Γιωβάνοβιτς, νέα τρίπλα στην περιοχή, ανατροπή ήταν εκεί. Έγινε σέντρα στην περιοχή, βγήκε ο Κοτσαμπασίδης από τον γκολ. 1-0 ο Πανιώνιος. Και να πάλι ο Πανετωλικός με αξιώσεις στην επίθεση. Σέντρα που βγαίνει, η παλιά και να τον γκολ. Ο Φυτόπουλος έκανε τη σέντρα, πετάχτηκε. Ο Παπαχρήστος πρόλαβε την έξοδο του Παντοτάκη, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Κρατάει την μπάλα. Κάνει και το γύρισμα ο Καρυπίδης σε θέση βολής στο σούτο, ο Αμπαδιωτάκης, ο Σμυρνής κάνει τον γκολ. Ο Σμυρνής δεν υπάρχει offside, ο Σμυρνής τώρα μπαίνει μέσα στην περιοχή, βγαίνει ο Αμπαδιωτάκης, στον Πλασάρι, μπάλα στο δοκάρι. Και στον Καρυπίδη γκολ, 1-2, ο Πανετωλικός παίρνει την νίκη στις καθυστερήσεις. Κερκίδα της Τετάρτης 0, ενώ οι Πόντι Ιβέρειας αγώνα του 10ου ομίλου νίκησαν το Επανειλιακό με 4-1. Να δούμε τώρα πώς η ΑΕΚ νίκησε στο Βόλο, σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα.
Το δεύτερο κόρνερ για την ομάδα του Βόλου στο 13ο λεπτό με τον Κάτσεμπαχ. Και ψηλά πόλουση κεφαλιά, μόλις out, πολύ καλή ευκαιρία από τον Πανόπουλο. Μαλαδένης, ωραία προσπάθειά του για τον Κωστή. Η σέντρα του Κωστή στη θέση Βόλου. Σαραβάκος στο έδαφος, Σαραβάκος παίζεται λέει ο κύριος Μπίκας. Εκτελείται πλασαριστά, μπάλα περνάει Δημητριάδης, γκολ 1-0 για την ΑΕΚ. Να λοιπόν που ο Βασίλης Δημητριάδης στην πρώτη επαφή με την μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο ανοίγει το σκορ εδώ στο Εθνικό Στάδιο της Λαμίας. Σαπανάσοβιτς, σουτ στη γωνιά, το γκολ, θαυμάσιο γκολ για την ΑΕΚ από τον Ρέφιξ Σαπανάσοβιτς μετά την παλιά από του Σόνι Ζαβεύσκη. Ωραία παλιά για τον Μπορμπόκη σε θέση βολής, Μπορμπόκης, άδειο τέρμα, Κωστής 3-0, offside όμως λέει ο δεύτερος επόμενης γραμμών.